Κύριε Βαρβιτσιώτη, να σας καλωσορίσουμε και θα θέλαμε να μας πείτε ποιος είναι ο λόγος της σημερινής επίσκεψης εδώ και ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε ως προς την ανάπτυξη της νησιωτικότητας. Καταρχάς, είναι χαρά μου να επιστρέφω στο όμορφο νησί της Λέσβου, στην αγαπημένη Μυτιλίνη, μετά από αρκετό καιρό. Ξέρετε ότι είμαι γνώριμος και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, αλλά και συνολικά των νησιών της χώρας και βέβαια των προβλημάτων της νησιωτικότητας. Με τον Γιάννη τον Παπά, τον υφυπουργό μου, θέλαμε να έρθουμε αμέσως μόλις ορκιστήκαμε και εκτελώντας τις εντολές του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μας ζήτησε να δώσουμε έμφαση στην νησιωτική πολιτική. Γι' αυτό το λόγο και όρισε νησιώτη υφυπουργό νησιωτικής πολιτικής με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, για να τονώσουμε τις πολιτικές πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε για να στηρίξουμε τα νησιά, τα οποία έχουν αποδειχθεί για μας και πόλος ανάπτυξης, αλλά και πόλος και πηγή δημογραφικής ευμάρειας, αφού είναι οι περιοχές της χώρας που αναπτύσσονται πιο γρήγορα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το 2023 δεν συζητάμε πλέον στο νησί της Λέσβου για το μεγάλο πρόβλημα του μεταναστευτικού, έτσι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Η προσπάθεια που έγινε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση και ανάσχεση των ροών και των ανεξέλεγκτων καταστάσεων, νομίζω ότι έχει φέρει μία ηρεμία στον τόπο και έχει δώσει και το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που και προστατεύει τα σύνορά της, αλλά και με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην ανθρώπινη ύπαρξη υποδέχεται τους αιτούντες ασύλου και τους παράτυπους μετανάστες. Για μας είναι σημαντικό να τονώσουμε όμως την νησιωτική πολιτική, να της δώσουμε ευρωπαϊκή διάσταση και γι' αυτό και η προηγούμενη μου εμπειρία στο τομέα που μου είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός της εκπροσώπησής μας της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως να συμβάλλει και βέβαια να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό πόρο που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να βελτιώνουμε καθημερινά τη ζωή, την υγεία, την εκπαίδευση, τις συγκοινωνίες των Ελλήνων νησιωτών. Ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ είναι οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις τόσο ως προς το εμπορικό κομμάτι, ως προς το επιβατικό. Εξετάζετε κάποιους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος? Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις έχουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βελτιωθεί σε σχέση με το ποια ήταν η κατάσταση πριν 10 χρόνια, με πιο σύγχρονα και νέα πλοία, με καθημερινές ανταποκρίσεις και βέβαια με τακτική πλέον διασύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα. Τους 10 καλοκαιρινούς μήνες, ήδη από προχθές αν δεν κάνω λάθος, έχει ξεκινήσει και η δρομολόγηση υπερταχυπλόου σκάφους που να καλύψει τις τουριστικές ανάγκες από την Βόρεια Ελλάδα. Πάντοτε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και γι' αυτό θα δουλέψουμε.